Εμείς συνήθως κάναμε περιπολίες. Δηλαδή απογειώνονται 2 αεροπλάνα και κάνουν περιπολίες τότε γύρω-γύρω το νησί στις επικίνδυνες μέρες. Και τώρα. Και τώρα γίνονται. Εγώ είμαι, δεν είμαι υπηρεσία εκείνη την ημέρα, αλλά έχω πάει σε ένα φίλο μου που είναι στο Γράτιγο, εθελοντής πυροσβέστης και είχε ένα φυλάκιο. Λέω πάω να τον δω λίγο να κάτσω εκεί. Πήγα και έδιωξα τα γυναικόπαιδα με το καράβι, τους είδα που έφυγε το καράβι, βλέπω και το αεροπλάνο και λέω κοίτα, τι ωραία μέρα για να πετάς, άκου τώρα ας πούμε εσύ, τι ωραία μέρα για να πετάς. Που φεύγω να πάω στο αυτοκίνητο, το είχα αφήσει 20 μέτρα πιο κάτω, βλέπω 30 κλήσεις. Βρίσκω ένα τυχαίο που το πιο μακρινό λέω κάτσε να πάρω το φίλο μου τον Παυλάκη από την Κρήτη, ήταν στο Ηράκλειο αυτός. Του λέω τι έγινε ρε Τάκη, γιατί, τι θέλεις κάτι, μου λέει δεν τα μάθες. Λέω τι να μάθω, μου λέει πες ένα αεροπλάνο σας. Άκου λοιπόν τι έγινε, περνάει από εμάς το αεροπλάνο. Αυτά ήταν λέει εγώ πως το δεις. Τώρα σου λέω την ιστορία. Περνάει από την Κράτηγο, κόλπο γέρος, πάει πλωμάρι. Με το που είναι περίπου στα βατερά, ο Όλυμπος από πάνω το φυλάκιο δίνει μία φωτιά στην πυροσβεστική, στην αχλαδερή, ακριβώς από κάτω. Και στέλνει και το φυλάκιο της πυροσβεστικής που είναι στη διασταύρωση της αχλαδερής να πάει και αυτός προς τη φωτιά. Γυρίζουν και τα ίδια τα αεροπλάνα και έρχονται και αυτά για να πάνε να κάνουν πυρόσβεση. Φτάνει το κλιμάκιο, δηλαδή υπάρχουν οι ατυχίες τώρα, έτσι, ατυχίες. Πιο κοντά ήταν, έφτασε το πυροσβεστικό το αυτοκίνητο πιο νωρίς. Και αρχίσαν να κάνουν πυρόσβεση αυτοί. Ήταν μια φωτιά που κάποιος είχε πετάξει ένα τσιγάρο δίπλα στο δρόμο, ψηλά δέντρα εκεί, είχε κάνει ένα μανιτάρι καπνού, το σβήσαν αυτοί από κάτω και εκείνη τη στιγμή πλησιάζουν και τα δυο μας τα αεροπλάνα. Και αρχίζει το δεύτερο λάθος τώρα. Περνάει το αεροπλάνο από πάνω και ρίχνει νερό. Ο δεύτερος χειριστής όμως, που είχε δει τον καπνό, που ήταν περίπου, εκεί η αχλαδερή είναι ένα χαλί πράσινο. Ψηλά δέντρα και δεν βλέπεις και κάτω και όλα άμα είσαι από πάνω είναι δύσκολο να δεις. Πυροσβέστες σβήνουν, περνάει το ένα αεροπλάνο, ρίχνει και αυτό νερό. Ο δεύτερος χειριστής όταν είναι πάνω στη στροφή και κάνει μια στροφή για να έρθει να ρίξει, δεν βλέπει τίποτα. Τρίτο λάθος. Αντί να κάνει ένα κύκλο, να δει που είναι η φωτιά, να δει κάτι άλλο χαρακτηριστικό και αν δεν δει και τίποτα, να σηκωθεί να φύγει. Άρχισε να κατεβαίνει χαμηλά, δηλαδή πιάνει ξέρω, γύρω στα 1 χιλιόμετρο μακριά, από εκεί που έκανε την πρώτη του τη στροφή και παίρνει το δρόμο, λες και ο δρόμος ήθελε να πάει κάπου, ας πούμε με το δρόμο. Ενώ ο δρόμος δεν είναι πάντα ο καλύτερος οδηγός σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο δρόμος που ήταν κάτω, περνάει μπροστά από την αχλαδερή εκεί. Και πηγαίνοντας με το δρόμο τώρα, έχει κατέβει και χαμηλά, άπειρος κιόλας το πεζέντε, άπειρος στην περιοχή, δεν βλέπει και με μια ταχύτητα γύρω στα 200 χιλιόμετρα εκείνη τη στιγμή, κανένα στοιχείο μπροστά, δεν υπήρχε καπνός πλέον. Πήγαινε ψάχνοντας. Κακός, ψάχνοντας δεν πάει, να βρεις τι, αφού είναι τόσος κόσμος κάτω. Και έχει ρίξει κι άλλος μπροστά. Πηγαίνει ψάχνοντας, το ψάχνοντας όμως, και επειδή είχε κατέβει και χαμηλά, δεν βλέπει ότι εκεί σε όλο σε αυτό το χαλί που είναι όλα, ξέρω εγώ, 3 μέτρα, τα πεύκα 4 μέτρα, ξέρω εγώ, υπάρχουν 3 πεύκα που είναι 5 μέτρα. Αυτά τα 2 πεύκα λοιπόν χτυπάνε πάνω στην πτέρυγα που δεν τα έχει δει και του κόβουν από κάτω τα χειριστήρια. Δηλαδή βγαίνει εκτός επτήσεως πλέον το αεροπλάνο από τα πιδάλια. Παίρνει κλίση το αεροπλάνο και φεύγει πετώντας τώρα με 200 τόσα χιλιόμετρα μέσα στο δάσος της Αχλαδερής. Φορτωμένο το αεροπλάνο. Δηλαδή μόλις είχε απογευθεί, είχαν πετάξει 25 λεπτά περίπου, ένα αεροπλάνο βόμβα λοιπόν, από καύσιμο, τα 100 ελέλ που παίρνουμε εμείς, είναι μια βόμβα, δεν είχε κάψει τίποτα. Και με όλη αυτή την ταχύτητα, κλαδεύει πεύκα και δέντρα και πέφτει στο έδαφος. Γυρίζει ανάποδα, πάει 4-5 μέτρα πίσω και παίρνει φωτιά. Προλαβαίνει, βγαίνει ο χειριστής έξω, αλλά τον προλαβαίνει η φωτιά όμως. Γιατί τι γίνεται, είναι ζεστός ο κινητήρας, έχει πέσει όλο το καύσιμο κάτω και φουντώνει. Δηλαδή έζησε από την πτώση. Έζησε από την πτώση γιατί το αεροπλάνο δεν σε σκοτώνει αυτό.
Το πεζεντέρ δεν σε σκοτώνει. Έχει τέτοια διαρρύθμιση και τέτοιες ζώνες και. Παρόλα αυτά δεν τον σκότωσε. Βγήκε από το αεροπλάνο. Αλλά τον πρόλαβε η φωτιά. Οι πυροσβέστες κάνανε μισή ώρα να πάνε που ήταν δίπλα λόγω της φωτιάς, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Με αποτέλεσμα να πάει 4-5 μέτρα. Η ατυχία του άλλη μία ήταν ότι μία η δεξιά η πόρτα έχει μπλοκαριστεί από ένα πεύκο και δεν μπορούσε να ανοίξει. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να μπει μέσα στη φωτιά. Εκεί τον πρόλαβε η φωτιά και τον βρήκαμε καμένο μετά από 4-5 μέτρα. Δηλαδή ένα ατύχημα που θα μπορούσε να μην είχε γίνει. Αυτά τα 5-6 μέτρα τον έσωσε η φόρμα, η αντιπυρική που φόραγε, γιατί ήταν και καινούριο χειριστή, ήταν καινούρια και η φόρμα. Αλλά πόσο να αντέξει, δηλαδή άντεξε να πάει κάποια μέτρα. Μετά δυστυχώς έμεινε εκεί. Μονόμονα. Φαγή.gr Και η απόλαυση στην πόρτα σου. Κάποιες άλλες έτσι εμπειρίες. Εμπειρίες πάρα πολλές. Και ευχάριστες. Κοίτα, η ευχάριστη, κάθε πτήση ήταν για μένα. Ναι, εμπειρία. Άρα, λοιπόν... Όταν κάνεις το χόμπι σου, είσαι τόσο. Δηλαδή, πήγαινα 5 ώρα το βράδυ στη Μαϊδή. 5.30. Αν είχαμε πτήση, πετάγαμε, ξέρω εγώ, 12 με 2. Περιπολία. Βρήκα τι θέλω να ρωτήσω, ναι. Περιπολία. Μετά, 3 με 5, πέταγα πάλι περιπολία με το αεροπλάνο της Αερολέσης. Δηλαδή, πήγαινα στα 10 μέτρα. Άλλαζα αεροπλάνο και συνέχισα να κάνω το χόμπι μου. Άλλες 2-3 ώρες. Γύριζα μετά πάλι στη Μαϊδή. Αν είχε φωτιά, ξαναπέταγα μετά πάλι. Δηλαδή μέχρι το βράδυ. Δηλαδή ήμουν συνέχεια σε ένα αεροδρόμιο μέσα και έκανα το χόμπι μου αυτά τα 30 χρόνια που έμεινα τελικά στη Λέσβο, έτσι. Θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα. Γιατί δεν πετάνε τα αεροπλάνα βράδυ. Γιατί να πετάνε βράδυ. Να σου πω άλλη μια περίπτωση δύσκολη σε μένα. Λοιπόν. Ήμασταν στην Καλονή, δίπλα στη ΔΕΗ. Κάτι και εγώ ήταν εκεί, η ελιά πρέπει να ήταν, η ελιά βγάζει πολύ καπνό. Και δίπλα στη ΔΕΗ γίνεται χαμός από καλώδια. Πέταγα εγώ και ο Γιώργος. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Εγώ και ο Γιώργος πέταγαμε. Δεν βλέπαμε τίποτα. Είχαμε κατέβει τόσο χαμηλά και πηγαίναμε, μπορώ να πω, προς το θάνατο. Δηλαδή ήταν τέτοια η διαρρύθμιση, τα καλώδια εκεί, που ήταν δύσκολο. Ευτυχώς, είναι εδώ που λέμε μερικές ώρες από μηχανής Θεός, κάτω συντονιστής στη δασική υπηρεσία τότε, ήταν ο φίλος μου ο Ελάκης ο Γιακουμής, ο οποίος ήταν προϊστάμενος εκεί και συντόνιζε. Εάν δεν έβαζε αυτός τις φωνές, να μας πει φυγέτε από εδώ γιατί έχει καλώδια εδώ που έρχεστε. Μας είχε δει από μακριά που πηγαίναμε προς τα εκεί. Ίσως να μην μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη τώρα, έτσι. Δηλαδή, άλλη μια φορά που σωθήκαμε από... Όχι τυχαίο. Ο Λάκης είχε μεγάλη, τεράστια εμπειρία, έτσι. Δηλαδή, το άκουγε το αεροπλάνο και ήξερα από πού έρχεται και σου έδινε οδηγίες τέλειες. Άλλη μια φορά, στη μεγάλη φωτιά στον Κράτηγο, έτσι, που έχει ξεκινήσει από πάνω και κατεβαίνει, πετάγανε ελικόπτερα, τα ΣΥΕΛ δεν μπορούσαν να έρθουν γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν νερό, εν πάση περιπτώσει, είχε έρθει και ο αρχηγός τότε εκεί της πυροσβεστικής, τα ελικόπτερα τα είχε βάλει και ρίχναν από την μπροστινή πλευρά, οπότε μου λέει, αγαμάτι μου λέει το βράδυ. Δηλαδή σταματήσαμε το βράδυ και μου λέει, έμαθα ότι εσύ ξέρεις καλά τα μέρη εδώ. Του λέω, ναι, τα ξέρω. Μου λέει, θα αναλάβεις εσύ την πλευρά την πίσω, πάνω από τα λουτρά. Γιατί η φωτιά ήδη είχε φτάσει πάνω και κατέβαινε. Να προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε εκεί. Το μέτωπο να μην πάει. Εντάξει. Πρωί-πρωί, μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, είχε φτάσει. Αυτά μια λωρίδα όμως, μια γλώσσα κατέβαινε προς τα λουτρά. Δηλαδή είναι οι περιπτώσεις που λες τώρα ή πρέπει να ρίξω και τελειώσαμε ή αν δεν την πετύχω δεν ξέρεις τι θα γίνει μετά. Δηλαδή μετά από ένα τέταρτο μισή ώρα που θα ξαναγυρίσεις δεν ξέρεις που θα έχει φτάσει η φωτιά. Τόσο πράγμα. Πύργινή και θάλασσα, έτσι. Είναι απρόβλεπτα. Εν πάση περιπτώσει την έχω δει. Είναι μέσα στα πλαίσια της μιας ρήψεως εκεί και θα σταμάταγε εκεί. Και λέω, κάτσε να το κατεβάσω και λίγο πιο χαμηλά
δεν είχε μεγάλη φλόγα. Δηλαδή η φλόγα είχε 4-5 μέτρα μόνο. Για το πεζεντέλ δεν είχε πρόβλημα το πεζεντέλ, έτσι. Ούτε και στη φλόγα, ούτε και στον καπνό. Έμπαινε μέσα και δεν καταλάβαινε τίποτα. Αν ήταν turbo, turbo prop και κάτι τα καινούρια, δεν θα τα έκανε αυτά. Ενώ το πεζεντέλ δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπάς τόση, πηγαίνω προς τη φωτιά. Έχω δει πώς θα μπω στον καπνό μέσα και από πού θα βγω. Βασικό, το πού θα βγεις μετά τη ρήψη. Γιατί μετά μια κάποια στιγμή δεν θα βλέπεις τίποτα, έτσι, μπαίνεις σε καπνό. Όταν έχω φτάσει 3-4 μέτρα από τη φλόγα αυτή που έχω δει και πάω να τη χτυπήσω, παφ, η φλόγα που ήταν 5 μέτρα γίνεται ξαφνικά 10 μέτρα. Το πεζεντέλ μπαίνει μέσα στη φωτιά. Εγώ ευτυχώς είμαι στο με το χέρι στην ντάμ, στο μοχλό δηλαδή, και ρίχνω αμέσως. Και αυτό το μπαμ όμως που κάνω και ρίχνω το νερό, αυτό δημιουργεί και ένα ανωδικό ρεύμα, τεράστιο. Αυτό το ανωδικό ρεύμα, τεράστιο, μου δίνει μια κλίση δεξιά. Είμαι γύρω στα 300 πόδια τώρα πάνω από, από τα λουτρά, προς τον κόλπο της γέρας. Περιττώ να σου πω ότι ο καπνός είχε φτάσει από τα 100 πόδια μέχρι τα 1000 πόδια, μέχρι το πέραμα δεν έβλεπες τίποτα. Όλο πράγμα καπνό. Και φεύγω με κλίση εγώ τώρα δεξιά, έτοιμο να πέσει σε απώλεια στηρίξεως στο αεροπλάνο, του δίνω λίγο όθηση μπροστά το χειριστήριο να πιάσει ταχύτητα και άρχισε σιγά σιγά να παίρνει ευθεία και να έρχεται στα ίσια του όταν σχεδόν έχω φτάσει στο πέραμα. Αυτή ήταν άλλη μια δύσκολη. Όταν με είδαν τα παιδιά από κάτω της πυροσβεστικής, όταν το είδαν, γιατί εγώ είναι μεν τόνιασα, αλλά δεν είδα. Εντάξει, για μας ήταν στιγμιαίο για μένα. Αλλά όταν το είδαν αυτοί από κάτω, ακόμα και τώρα μου λένε, ρε Δαμάντιε, εκείνη την περίπτωση αυτή, τη ρήψη, θα τη θυμόμαστε μέχρι το αναφέρουν ακόμα. Έχω πάει στην παραλία, δεύτερη καντίνα και κάνω μπάνιο μαζί με έναν συνάδελφο. Μια κάποια στιγμή έρχεται ένας κύριος, μισή σύζυγός του και δύο παιδάκια. 10 και 12 χρονών με κλάματα. Είσαστε κύριος Γομαλάς, μπομπάς. Λέω ναι. Μου λέει πω, μου λέει, έλα, θέλουν να σε γνωρίσουν τα παιδιά. Γιατί, λέω, παιδιά, εντάξει, γιατί κλαίνε. Μου λέει, μας έσωσε στο σπίτι. Εντάξει, το έσωσα το σπίτι για μας. Είναι μια συνηθισμένη σε ιστορία. Έχει γίνει πολλές φορές. Αλλά αυτό δεν το έχω ξανανώσει να ψάξω να με βρουν ποιος ήταν ο χειριστής. Και πραγματικά, πάνω από το αεροδρόμιο είχαμε μια μεγάλη φωτιά. Είχε μπει μέσα σε ένα οικόπεδο. Μου λέει, εν τω μεταξύ, μου λέει, το έχω βγάλει και βίντεο. Δηλαδή είχαν ανέβει στη σκεπή για να γλιτώσουν. Εγώ κατέβαινα και έκανα ρήψεις που πέραναγα δίπλα τους. Και τραβάγανε και βίντεο, δηλαδή είναι από τα λίγα βίντεο που έχω να σβήνω φωτιές εκείνη τη στιγμή. Τρελαθήκαν τα παιδιά, εντάξει, μου άρεσε και εμένα. Μου άρεσε γιατί λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, μετά από τόσα αυτά ακούω και να ευχαριστώ. Αλλά μείναν τόσο ευχαριστημένα τα παιδιά που με γνωρίσανε. Είσαι ο σωτήρας μου, εντάξει, σωτήρας μου, είμαι. Νομίζω σας έχουν πει αμέτρητα ευχαριστώ, απλά έτυχε να ακούσετε ένα. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι πάρα πολλά που δεν έχετε ακούσει. Ναι, το πεζεντέλ, ειδικά το πεζεντέλ, είναι η άμεση επέμβαση. Συνήθως πετάμε περιπολίες με φωτιά. Είμαστε οι πρώτοι που πηγαίνουμε. Όταν πάμε εμείς και αρχίζουμε και σβήνουμε, δεν έχει έρθει κανένας κάτω. Όχι κανάλια, ούτε έχει τηλεοράσει, αυτά όλα θα έρθουν μετά. Δηλαδή δεν είναι σαν μια μεγάλη φωτιά που μέχρι να έρθει το ΣΥΕΛ θα έχουν πάει και κανάλια, θα έχουν πάει και φωτογράφη, θα έχει γίνει και θα παίρνουν. Δηλαδή το σλόγγαν το δικό μας και το δικό μου βέβαια, γιατί όλοι το εφαρμόσαμε αυτή μια κάποια στιγμή, είναι η φωτιά που σβήνει να μην γίνει είδηση. Για μας εκεί ήμασταν ευχαριστημένοι. Δηλαδή να την προλάβεις, τάκ τάκ προτού να γίνει. Μήπως πεινάσατε? Φαγή.gr. Επίλεξε κατάστημα και η απόλαυση στην πόρτα σου. Στη μεγάλη φωτιά των Βατερών, έχετε κάποια στιγμή που να σας έχει μείνει? Στη μεγάλη φωτιά των Βατερών, εκτός το ότι έχουμε πει ότι έπρεπε να γίνει μια αντιπυρική ζώνη εκεί, ήταν οι συνθήκες δύσκολες. Δύσκολες συνθήκες γιατί η μορφολογία εκεί του εδάφους, που ξεκινάμε από το Βιωάρο, τα παράκυλα δηλαδή, ή από την, στον Άγιο Χαράλαμπο από εκεί,
Έρχεται ο άνεμος από βοριάς, περνάει από εκεί, πιάνει ταχύτητα, μπαίνει στον κόλπο, αυτά τώρα λόγω πείρας, επειδή το ξέρω το νησί, απ' έξω και ανάγκαστα. Κατεβαίνει με ταχύτητα, μπαίνει μέσα στον κόλπο της Καλονής, περνάει πάνω από τον Πολυχνίτο, που είναι εκεί και εκεί φλατ, πάει στη Βρύσα, μέχρι εκεί είναι επίπεδο όλο αυτό. Εκεί λοιπόν αυξάνεται ταχύτητα. Όταν φτάσει όμως στα Βατερά, πάνω από τα Βατερά, εκεί υπάρχει μια μεγάλη χαράδρα. Εκεί ο άνεμος δεν φεύγει ευθεία. Κάνει δίνες και βγαίνει με δίνες. Δηλαδή μέχρι να φτάσει στη θάλασσα, όλο αυτό το κομμάτι εκεί, ένα χιλιόμετρο περίπου, ενάμιση, είναι γεμάτο δίνες. Με αποτέλεσμα, όμως φτάσει εκεί η φωτιά και δεν την έχεις προλάβει, είναι δύσκολο κάτω μετά. Δηλαδή, είναι το αντίθετο της καμινάδας που την παίρνει τη φωτιά και την ανεβάζει πάνω, που μας έχει κάψει δύο τρεις φορές την κράτηγο και από εδώ και από εκεί και γύρω γύρω πόσες φωτιές έχουμε σβήσει από αυτό το λόγο, έτσι. Υπήρξαν στιγμές που ενώ πετούσατε να έχετε συγκινηθεί για κάποιο λόγο ή να πονάει η ψυχή σας για αυτό που βλέπετε ή υπήρχε συνήθεια. Όχι, εκείνη τη στιγμή δεν το βλέπεις. Την άλλη μέρα όμως όταν πέταγα από πάνω και έβγαζα φωτογραφίες για να δώσω στην πυροσβεστική ή την πυροσβεστική. Όσο καιρό πέταγα στη Μυτιλήνη, έχει όλες τις φωτιές φωτογραφημένες. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, υπήρχε ένα αεροπλάνο που είχε με τον αδαμάτιο και είχε πάντα μια φωτογραφική μηχανή μαζί. Για όλες τις φωτιές λοιπόν έχει τέτοιο αρχείο. Που αυτό μου ανέφερε τώρα και ο διοικητής, όταν με βράβευσε που μου λέει: Αδαμάτιο, μας έδωνε τέτοια στοιχεία την επόμενη μέρα που μπορούσαμε εμείς να κάτσουμε να μελετήσουμε. Πώς πήγε τη φωτιά, τι έκαψε και όλα αυτά. Δηλαδή ήταν η άμεση επέμβαση. Λοιπόν, στην αρχή, το 1967 περίπου, είχα γράψει ένα βιβλίο κλειστό. Είναι η ζωή μου το ίδιο. Άχι να μπορούσα να δω την τελευταία σελίδα. Να που τελικά την είδα την τελευταία σελίδα. Δηλαδή την πέταξα την τελευταία μου πτήση στη Μυτιλήνη. Που εντάξει, για μένα ήταν μια μεγάλη ευχαρίστηση. Δηλαδή τώρα σαν μια πτήση ήταν σαν μία από τις άλλες. Που και αυτή φωτογραφήθηκε και αυτή έγινε με αυτή. Δηλαδή πέρασα καλά. Πέρασα καλά. Ήμουνα σχεδόν 50 χρόνια στον αέρα. Και όταν λέμε 50 χρόνια, 50 χρόνια στον αέρα. Άμα δεις δηλαδή βιβλίο ορών, πότε ξεκίνησα την πρώτη μου πτήση, πτήση εθισμού, μέχρι την τελευταία μου πτήση στη Μυτιλήνη, ήταν 50 χρόνια στον αέρα. Ο νεότερος στην Ελλάδα πιλότος τότε και τώρα σε λίγες μέρες ο μεγαλύτερος. Ο μεγαλύτερος είναι ενεργεία. Δηλαδή, δεν είμαι 30 χρόνια συνταξιούχος να μπει αυτός αυτό, βετεράνος. Ενεργεία. Πότε πέταγες ρε παιδί μου πριν 30 χρόνια. Α, είσαι τώρα 100, χαιροπολείς και 50 χρόνια συνταξιούχος. Εγώ δεν, δηλαδή, συνταξιούχος δεν έχω, δεν μπορώ να πω κάτι περγαμηνή για το συνταξιούχος. Εγώ όμως είμαι 50 χρόνια στον αέρα. Επειδή μιλάμε, εδώ δίπλα μου έχω τον Γιαναρέλη. Του βλέπει, αυτός είναι. Ο αεροπόρος Γιαναρέλης. Αυτή τη φωτογραφία πού τη βρήκατε? Πού τη βρήκα? Εκεί που έχω ψάξει. Βρήκα μέχρι και τη ληξιαρχή πράξη θανάτου του. Του καταλαβαίνεις αυτό? Εσείς μπορεί να μην ξέρετε, εγώ ξέρω. Σας το λέω και το φωνάζω ποιος είναι ο Γιαναρέλης. Δεν με ακούτε. Τι φταίω εγώ? Τι να κάνω? Ξέρεις τι έχω πει? Του χρόνου είναι τα 100 χρόνια από τότε που σκοτώθηκε. 100 χρόνια. 24. Λέω παιδιά, αν μέχρι και το 24 δεν κάνετε τίποτα, εσείς η Μυτιλήνη, sorry, εγώ θα σταματήσω να λέω στη Μυτιλήνη ότι ο Γιαναρέλης είναι Μυτιλινιός. Θα βγω στα καλάνια, καλή ώρα, και θα πω παιδιά, sorry, έκανα λάθος. Ο Γιαναρέλης δεν είναι Μυτιλινιός. Θα πω στο φίλο μου εδώ, τον Γρηγόρη, τον Νέση, Νάση, και στο Τατόι ακόμα εκεί που σκοτώθηκε, σε έναν δήμαρχο, θα του βάλουμε εκεί μια πρωτομή. Και θα λέμε αυτός, είναι Μυτιλινιός και θα τον τιμήσουμε εμείς πλέον. Αλλά κάτι θα κάνω εγώ πλέον. Δηλαδή πόσα χρόνια. Σας θυμάει πάντως αυτό που δείχνετε ένα τέτοιο σεβασμό σε ένα τέτοιο άνθρωπο και δεν είστε και Μυτιλινιός. Αυτή είναι η πινακίδα που ήταν πάνω
στο δρόμο του που ξεκίναγε. Λοιπόν, και όλη η ιστορία του Γιαναρέλη βγήκε από, από κόμματα εφημερίδων εκείνης εποχής. 6 Σεπτεμβρίου το γράψαν το ατύχημα εδώ στην Αθήνα και 7 έγινε η αναδημοσίευση σε εφημερίδες της Λέζου. Έτσι έβγαλα εγώ την ιστορία του. Όλα αυτά λοιπόν είναι από κόμματα και φωτογραφίες εκείνης εποχής του Γιαναρέλη. Έτσι. Και βγήκε όλη η ιστορία του. Εδώ είναι η κατάληξη του πού βρίσκεται ο Γιαναρέλης. Μια κάποια στιγμή έγινε η κηδεία, έγινε στη Μητρόπολη, τον πήγαν με κυλίβαδα και τον θάψαν στο πρώτο νεκροταφείο. Τιμή σένα για να φτάσουν τώρα αποφάσεις του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Έτσι, δηλαδή μεγάλη τιμή. Το φίλο μου το Μίκη, το Θοδωράκη, τον είχαν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι στη Μητρόπολη. Ο Γιαναρέλης έμεινε 3 μέρες, φίλε. Σκέψου τιμές. Η τότε. Και εμείς ακόμα δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτός είναι, ρε παιδιά, Μυτιλινιός είναι. Όταν είδα εγώ τόσα λί και τόσα νί και τόσα αυτά, λέω αυτός είναι σίγουρα Μυτιλινιός. Ισχύει. Ισχύει. Πραγματικά λοιπόν, ισχύει. Άκουσα και το αυτό, μην ψάχνεις, δεν υπήρξε ποτέ. Το έχω ακούσει και αυτό, ας πούμε. Έτσι. Δύο νί και δύο λί κιόλας, να το πω και όπως λέει. Λοιπόν, όταν εδώ βρήκα μέχρι τη ληξιαρχή πράξη θανάτου, δηλαδή σκέψου τι ψάξιμο έχω κάνει, έτσι. Εδώ κάπου θα δεις ληξιαρχή πράξη θανάτου του. Του 24. Σκοτώθηκε 6 Σεπτεμβρίου στο Τατόι. Και αυτή είναι η ληξιαρχή πράξη θανάτου του. Απλώς να δώσω δείχνουν το ρόλο, αυτά είναι από κόμμα. Αυτό είναι το αεροπλάνο. Εδώ είναι την ημέρα της κηδείας. Από τη Μητρόπολη σε κυλίβατα τον πήγανε στο πρώτο νεκροταφείο. Έφαγα 2 χρόνια να ψάχνω το πρώτο νεκροταφείο. Δεν βρήκα τίποτα. Δεν βρήκα τίποτα. Μια κάποια στιγμή, όταν υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν ο Καμένος, επειδή έχουμε συζητήσει την ιστορία, όποτε ερχόταν στη Μυτιλίνη, του έλεγα έτσι και έτσι και έτσι, μια κάποια στιγμή μου λέει: Αδαμάντη, κοίτα να δεις. Μου έδωσε ένα χωράφι η πολεμική αεροπορία στη Γλυφάδα και θα το κάνω πεσό των αεροπόρων. Έλα και να δεις μήπως είναι εκεί πέρα. Όταν έγινε το αυτή και γίνανε τα θυρανίξια και πήγα και πολύ το ευχαριστήθηκα, πάω στις πλάκες εκεί. Στις πλάκες λοιπόν που άρχισα να ψάχνω, κοίτα τι βρήκα. Δηλαδή έψαχνα 3 χρόνια να δω πού είναι τα κόκαλά του. Και σε αυτόν τον τύμβο εκεί Ανθυπολοχαγός Γιαναρέλης Δημήτριος 6 Σεπτεμβρίου του 24. Είναι Μυτιλινιός. Συλλέω ότι είναι, έτσι δεν είναι. Εγώ έχω πιστεί ότι είναι. Λοιπόν, βλέπεις. Λοιπόν, είναι εκεί. Στον τύμβο αυτό είναι τα κόκαλά του. Ο καφές δεν έχει ώρα. Η καλύτερη στιγμή να παραγγείλεις είναι τώρα. Μονόμονα. Φαγή.gr. Και η απόλαυση στην πόρτα σου. Εάν ήταν ενεργοποιημένο το αεροδρόμιο του Πολυχνήτου, ίσως τα βατέρα να μην είχαν καεί. Εντάξει, πρώτον αυτό. Δηλαδή, έχετε ένα αεροδρόμιο που είναι προδιαγραφών να προσγειώνετε σε 130. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Πολύ καλών προδιαγραφών. Που εγώ το χρησιμοποιούσα και σαν εφεδρικό, σαν μαϊδί, σαν μπεζεντέλ, αντί να τρέχω σε αναγκαστική προσγείωση να πάω στη θάλασσα ή κάπου αλλού, έκανα εκπαίδευση στο αεροδρόμιο Πολυχνήτου. Και σαν αερολέσχη μας είχε δώσει άδεια. Είπα να το χρησιμοποιούμε. Δεν ήταν προδιαγραφών και είναι προδιαγραφών. Αυτό λοιπόν το αεροδρόμιο, αν δεν το εκμεταλλευτείτε θα το χάσετε. Είναι ένα κοιμήλιο, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο για τη Λέσβο. Θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα για τη Λέσβο, ένα μήνυμα στον κόσμο, μια έτσι αισιόδοξη ευχή για το νησί, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ θέλω το νησί να μείνει έτσι όπως είναι τώρα. Δηλαδή, να μείνει ο κόσμος εκεί, να συνεχίζονται οι εθελοντικές οργανώσεις να ασχολούνται, να συνεχίζουν οι φορείς, πολιτική προστασία, πυροσβεστική, δήμος, κοινότητες, περιφέρειες, να βοηθάνε, έτσι. Και πιστεύω ότι έχει τα πάντα. Η Λέσβος έχει τα πάντα. Εμείς πάντως σας φέραμε λίγα δώρα από το νησί. Λίγα δώρα από το νησί. Εντάξει, λίγα έτσι χαρακτηριστικά.
Όπως πάμε σε όλους τις συνεδρίες. Ανοίξτε τα. Λοιπόν, θα σας τα λέω ό,τι βγάζετε. Λοιπόν, αυτό είναι λουκάνικο με ούζο Μυτιλίνης από τον κύριο Σαλάχα με τα ντόπια τα κρέατα. Νομίζω τέλειος μεζές. Λαδάκι από το πλωμάρι. Αυτός είναι θησαυρός, έτσι. Είναι θησαυρός. Λοιπόν, ξέρεις τι πίκρα είχα όταν μετά από μια φωτιά την επόμενη μέρα πήγαινα και έβγαζα αυτές τις φωτογραφίες. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι από τον κύριο Πρωτούλη, ο οποίος έχει βραβευτεί για το εξαιρετικό του λάδι σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Μέσα στην τσάντα επίσης έχει και ένα σαπούνι από τον κύριο Πρωτούλη, χειροποίητο, που μυρίζει υπέροχα από λάδι. Αλλά τώρα αυτά είναι για τους τουρίστες. Εγώ είμαι Μυτιλινιώτη. Δεν έχει σημασία. Σε όλους πάμε κάτι. Δεν είσαι τουρίστες. Νομίζω ότι οι γεύσεις που θα δείτε μετά. Και αυτό είναι ένα νεσεσέρ για τα πράγματά σας. Με το λογότυπο της εκπομπής μας, το τι είναι εσύ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν σου πω πως είπα βαλίνα έχω φάει, δεν μπορεί να φανταστείς. Έχετε φάει. Μια φορά με το φίλο μου τον Γιώργο τώρα και είναι σαν μνημόσυνο αυτό. Σε γιορτή τη σαρδέλας. Ορίστε. Έχουμε καθίσει και έχουμε φάει πάνω από 2 κιλά σαρδέλα ο καθένας. Μα αυτό δεν είναι σε φάγωμα, αυτό είναι αφυδάτωση ολόκληρη. Αφού μετά για να γυρίσω στη Μυτιλίνη μου είχε δώσει και ένα μπουκάλι κρασί νερό. Αφυδάτωση. Έφυγα στο δρόμο, λέω ρε Γιώργο, πω, τι πράγματα είναι αυτό. Να είναι καλά και που είναι τώρα. Έτυχε τώρα αυτό όπως είπαμε, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε όχι ώρες, μέρες. Δηλαδή... Κοίτα, είναι εντάξει και δεν είπαμε και τίποτα. Έτσι. Αυτό λέω. Είναι... Όχι, δεν είπαμε και τίποτα. Είπαμε σημαντικά πράγματα. Απλά θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα. Έχω σβήσει, δεν λέγεται. Ευχαριστούμε και εσάς. Είστε καλά. Χαιρετίζω από το νησί. Θα είμαι σύντομα κάτω. Γιατί έχω και την αερολέσχη. Οπότε οι επαφές δεν σταματάνε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Γεια σας.